να διώξει κάθε τι ανάμεσά μας ξένο, να ανοίξει τις καρδιές μας, ώστε να ακούσουμε τι το Πνεύμα το Άγιο θέλει να μας λαλήσει. 909 να ανοίξουμε τη Χάρη του Θεού κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 909 σελίδα, είναι ζήτα κεφάλαιο, ζήτα κεφάλαιο 909, ζήτα κεφάλαιο θα διαβάζουμε από το 11 μέχρι και το 23. Ο αδελφός σου Γκόρος, δυνατά αδελφέ μου, από 11 μέχρι και 23. Κάποιος αυτός που δεν σκανδαλίζει είναι μη, λέει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε αυτές τις τελευταίες μέρες, γιατί όλοι ξέρουμε με τη χάρη του Θεού ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού. Ο μαθητής μαθαίνει τα πράγματα του Θεού και όλοι ξέρουμε ότι είμαστε στις τελευταίες μέρες. Είναι πολύ βασικό σήμερα να καταλάβουμε όλοι ότι είμαστε στις τελευταίες μέρες. Εάν δεν πιστεύουμε ότι είμαστε στις τελευταίες μέρες, αυτόματα ο άνθρωπος δεν ετοιμάζεται. Πρέπει να ετοιμαστούμε, αγαπητοί αδελφοί, γιατί έρχεται ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται, βλέπουμε και επειδή παρακολουθώ και όπως σας είπα ταξιδεύω κάτω στην Μέσα Ανατολή και βλέπω τι γίνεται και επειδή παρακολουθώ πολιτικά τι γίνονται με τα γεγονότα, υπάρχει, αγαπητοί αδελφοί, πολλή κίνηση τελευταίες μέρες εκεί κάτω. Βλέπω ότι τα πράγματα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Η Γραφή έγραψε ότι θα γεννηθεί ο Χριστός στη Βηθλέμ και πια κάποια στιγμή γεννήθηκε ο Χριστός και κανείς δεν πήρε χαμπάρι. Μόνο αυτοί που ήταν έτοιμοι ευχαριστούμε τον Θεό. Και πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, αυτά τα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας, να χαιρόμαστε, γιατί έρχεται ο Κύριος να μας παραλάβει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε οι μαθητές του Ιησού Χριστού. Εδώ λέει ότι ο Κύριος μπήκε την επόμενη μέρα, μπήκε σε μια πόλη και πήγε μαζί του πάρα πολλούς μαθητές και πολλοί όχλους. Δύο ειδών ανθρώπους ήταν πίσω από τον Χριστό. Όχλος και μαθητές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και η αλήθεια ότι όλοι μας ήμασταν όχλοι κάποια στιγμή. Όλοι ήμασταν όχλοι, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά κάποια στιγμή ακούσαμε από κάποιος μας μίλησε. Κάποιος μας μίλησε ότι υπάρχει Χριστός, ότι ο Χριστός ζωντανός, αυτός που σταυρώθηκε είναι αναστημένος, σ' αγαπάει, σε περιμένει.
Πήγαινε και ζήτησέ του. Και όλοι μας κάποια στιγμή κάνουμε αυτή την κίνηση. Ακούσαμε τον λόγο, πήγαμε, ζητήσαμε και ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πλέον δεν είμαστε όχλος, είμαστε μαθητές. Και αυτό το βράδυ μπορεί να είσαι όχλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι καλό να μείνεις όχλος τόσα χρόνια. Μπαίνεις, βγαίνεις. Ο όχλος τι κάνει? Βλέπει, αλλά δεν απολαμβάνει τις ευλογίες του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό με τη χάρη του Θεού σήμερα πάρε την απόφαση να γίνεις μαθητές του Ιησού Χριστού. Γιατί εδώ, αγαπητοί αδελφοί, μαθαίνουμε παρά τη Βασιλεία του Θεού. Μαθαίνουμε τα πράγματα του Θεού και ευχαριστούμε τον Θεό. Όλοι μας γνωρίζουμε το σχέδιο του Θεού. Ποιος από εμάς δεν ξέρει ότι ο Θεός έρχεται να τον παραλάβει? Ποιος δεν ξέρει? Όλοι ξέρουν, ευχαριστούμε τον Θεό. Και όχι μόνο ξέρουμε, αλλά πιστεύουμε ότι ο Θεός έρχεται να μας παραλάβει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητοί αδελφοί, ο Παύλος λέει στο Αλφα Θεσσαλονικής, λέει και εσείς που πιστεύετε στον Θεό, στον Πατέρα, στον Υιό Του που Τον ανέστησε από τον νεκρό, που θα έρθει να μας ελευθερώσει από τους μέλους σας οργής. Θα έρθει να μας ελευθερώσει από τους μέλους σας οργής. Και είναι αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, η οργή του Θεού έρχεται. Εάν το πιστεύει, το πιστεύουν έξω ή δεν το πιστεύουν, η οργή του Θεού έρχεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα ο Θεός της αγάπης, λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αμήν. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι ελεήμων. Είναι σπλαχνικός. Αλλά ο Θεός είναι Θεός, μας λέει, πυρ. Καταλανίξω. Είναι Θεός, έχει οργή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός δύο πράγματα δεν αγαπάει. Μισεί την αμαρτία, αγαπητοί αδελφοί. Ο Θεός έρχεται η οργή του στην ανθρωπότητα λόγω την αμαρτία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός οργίζεται και έχει οργή όταν το παιδί του δεν συγχωρεί τον αδελφό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οργή Θεού. Όταν υπάρχει αμαρτία και βλέπουμε ότι το σχέδιο του Θεού δεν είναι ότι ο Θεός να καταστρέφει τον άνθρωπο. Αλλά η αμαρτία έφερνε τον Θεό να έχει οργή και να καταστρέψει. Γιατί? Γιατί υπάρχει πνευματικό νόμο, ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν μπορεί να βασιλεύει το φως με το σκοτάδι. Δεν μπορεί, αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και το σχέδιο του Θεού είναι ευλογημένο για όλο τον άνθρωπο. Από την ημέρα που έφτιαξε τον άνθρωπο ήταν ευλογημένο. Αλλά ο άνθρωπος έπεσε. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που δικήμασε αυτό το φρούτο από το δέντρο της ζωής, από το δέντρο της γνώσης, αυτόματα ο άνθρωπος κατάλαβε το καλό και το κακό. Αυτόματα. Όλοι οι άνθρωποι έξω ξέρουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Κανείς δεν μπορεί να πει, εγώ δεν ξέρω. Μπορεί οι άνθρωποι να μην ξέρεις ότι την ώρα της προσευχής η γυναίκα πρέπει να βάλει το μαντήλι της, αλλά ξέρει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Ευχαριστώ τον Θεό. Γιατί ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, δεν άφησε τον άνθρωπο από την αρχή μόνο του έτσι. Και όταν έπεσε, ναι μεν τον έδιωξε από το παράδεισο, αλλά βλέπουμε ότι ο Θεός, όταν ο Καΐν έκανε λάθος, μιλούσε μαζί του. Του είπε, γιατί είσαι έτσι, σκεπτικός, γιατί είσαι έτσι, αν έκανες σωστά, αν θυσίαζες σωστά, εγώ θα κοιτούσα τη θυσία σου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Θεός μιλούσε με τον άνθρωπο, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε ότι κάποια στιγμή έφτασε η αμαρτία στο πλήρης. Δεν ήταν αυτό το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού, ο άνθρωπος θα είναι μαζί του, ευτυχισμένος, να ζει αιώνια μαζί του. Αλλά ήρθε η αμαρτία. Και αγαπητοί αδελφοί, έρχεται η οργή του Θεού στην ανθρωπότητα. Λέει, η γη στενάζει. Όλοι περιμένουν τη σωτηρία και εμείς περιμένουμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητοί αδελφοί, ήρθε η καταστροφή, αλλά ένας άνθρωπος διάλεξε ο Κύριος τον Νόε, ευχαριστούμε τον Θεό. Ένας άνθρωπος τι έκανε? Πήρε την εντολή του Κύριου να ετοιμαστεί, το λέει, ετοίμασε κύβωτο, γιατί έρχεται κατακλυσμό. Και εμείς ξέρουμε ότι φεύγουμε, αλλά έρχεται οργή, αγαπητοί αδελφοί. Έρχεται οργή του Θεού. Έρχεται καταστροφή, αγαπητοί αδελφοί.
Αλλά ενώ τι θα κάνεις, θα κάνεις ένα κυβωτό, θα βάλεις πίσω από έξω, πίσω από μέσα, τίποτα να υπάρχει διαρροές ή τρύπες, ώστε τίποτα να μην είναι από έξω να μπει μέσα και τίποτα από μέσα να φύγει προς το έξω. Αυτή είναι η δουλειά σου, Νόε, να μαζεύεις. Αυτή είναι η δουλειά σου, Εκκλησία, αυτές τις τελευταίες μέρες. Τι είναι η δουλειά μας, αγαπητοί αδελφοί? Ο Χριστός σταυρώθηκε, άνοιξε το δρόμο, αλλά πρέπει εμείς τώρα να φέρνουμε τον κόσμο να μπουν μέσα μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να μπουν μέσα στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι το έργο μας, αγαπητοί αδελφοί. Αυτές τις τελευταίες μέρες, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι από πρώτη μέρα που έπεσε ο άνθρωπος, υπάρχει μάχη πνευματική, γίνεται τόσα χρόνια. Αυτή η μάχη είναι διεκδίκηση ψυχών ανθρώπων. Από την πρώτη μέρα που έπεσε ο άνθρωπος, υπάρχει μάχη πνευματική μεταξύ Θεός και διάβολος. Μάχη μεταξύ ο Θεός που θέλει να κερδίσει τις ψυχές και ο διάβολος θέλει και αυτός να κερδίσει τις ψυχές. Ο Κύριος να κερδίσει τις ψυχές με τη θυσία του Χριστού και ο διάβολος να κερδίσει τις ψυχές στην κόλαση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό το μάχη συνεχίζει και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί. Και εμείς είμαστε μαθητές και σήμερα πρέπει να μάθουμε τη χάρη του Θεού. Και σήμερα το κατάλαβα εγώ προσωπικά ότι πρέπει ο Ισάμ να καταλάβεις ότι έχει δικαίωμα να διεκδικείς τις ψυχές του δικού σου. Μπορείς να διεκδικείς. Λέω, Κύριε, τι εννοείς να διεκδικώ? Αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να μάθουμε ότι είμαστε η Εκκλησία Ιησού Χριστού. Αμήν. Είμαστε η Εκκλησία του Χριστού που ο Θεός μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, δεν λάβατε πνεύμα δειλίας, αλλά λάβατε πνεύμα δυνάμεις και σε φρονισμό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός μας είπε ότι την ημέρα που θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα λάβετε δύναμη. Και ήρθε η δύναμη μέσα μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έχουμε τον Θεό μέσα μας. Αλλά τώρα τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να αλλάξεις τρόπο προσευχής. Πρέπει να αλλάξεις τρόπο πώς να χρησιμοποιήσεις τις δυνάμεις που έχεις μέσα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβεις ότι έχεις δικαίωμα να μπεις στα Άγια των Αγίων και να διεκδικείς τις ψυχές της δικού σου που είναι γύρω σου, που είναι χαμένοι, γιατί είναι αυτή η δουλειά σου. Ο Νόε μέζεψε την οικογένειά του και έφερνε τα ζώα. Αλλά η Εκκλησία τι πρέπει να κάνει? Η Εκκλησία έχει δύναμη, αγαπητοί αδελφοί. Αμήν. Πρέπει όλοι μας να αλλάξουμε. Και του λέω, Κύριε, γίνεται αυτό το πράγμα? Προσέξτε κάτι, αγαπητοί αδελφοί. Στη Παλιά Διαθήκη, όταν ο Ιησού του Ναβί έστειλε δύο κατασκόπους να κοιτάνε την Ιεριχώ, μας λέει λόγος του Θεού, μπήκαν στο σπίτι της Ραβ. Και εκεί, επειδή αυτή βοήθησε τους κατασκόπους, είπανε αυτοί, τι μπορούμε να σας βοηθήσουμε? Αγαπητοί αδελφοί, τους είπανε ότι ο Θεός θα καταστρέψει την πόλη. Αλλά αν εσύ βάζεις ένα κόκκινο σκηνή εκεί στο σπίτι σου και όποιος είναι μέσα στο σπίτι θα σωθούνε. Προσέξτε κάτι. Αυτοί οι δύο άνθρωποι από την Παλιά Διαθήκη, από το λαό του Θεού, δώσανε υπόσχεση σε μια πόρνη ότι αν βάζει ένα κόκκινο σκηνή μέσα στο σπίτι της, και όποιος είναι μέσα στο σπίτι θα σωθεί, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή η πράξη που κάνανε αυτοί οι δύο, δεσμεύαν τον Θεό να κάνει αυτά που υποσχεθήκανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι κάνανε? Σώζανε την Ραβ και την οικογένειά της. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με τι? Με ένα κόκκινο σκηνή. Και έρχεται ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, όταν σκέφτηκα αυτό το πράγμα, πως μάλλον το αίμα του Χριστού, ευχαριστούμε τον Θεό. Πως μάλλον που είσαι τώρα στην Κοινή Διαθήκη, με το αίμα του Χριστού, έχεις το αίμα του Χριστού που ρέει κάθε μέρα στη ζωή σου, γιατί εσύ, Ισέμ, δέχτηκες τη θυσία του Χριστού. Όλοι μας δεχτήκαμε τη θυσία του Χριστού, ευχαριστούμε τον Θεό. Και αν είσαι ένα άτομο, μέσα στο σπίτι, δέχεσαι τον Ιησού Χριστό, τη θυσία του Χριστού, το αίμα του Χριστού, έχεις τη δύναμη, ευχαριστούμε τον Θεό, να μπει στα Άγια των Αγίων και να διεκδικείς τις ψυχές, να μπει μέσα και να διεκδικείς, να πεις, Κύριε, πλέον δεν θα προσεύχεσαι, Κύριε, σώζει τη γυναίκα μου.
Κύριε, σε παρακαλώ, σώζε το παιδί μου. Πλέον μη δεν θα πας έτσι. Θα μπεις με δύναμη. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η δύναμη είναι το αίμα του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μπαίνει στα Άγια των Αγίων με το αίμα του Χριστού και λες, Κύριε, διεκδικώ με το αίμα του Χριστού τη ψυχή του παιδί μου. Θέλω σήμερα να το σώσει, ευχαριστούμε τον Θεό, να σώσει τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Ο Κύριος θα δεσμευτεί, ευχαριστούμε τον Θεό. Εάν ένα σκηνή έσωσε την Παλιά Διαθήκη, πως μάλλον το αίμα του Χριστού, αγαπητοί αδελφοί. Αγαπητοί αδελφοί, πρέπει αυτές τις τελευταίες μέρες να πιστεύουμε ότι έχουμε δύναμη, όχι εμείς. Το αίμα του Ιησού Χριστού, ευχαριστούμε. Το αίμα του Χριστού, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό σήμερα να πάρουν την απόφαση σε αυτό το λόγο και όποιος το πιστεύει, γιατί η Ραύ το πίστευε. Η Ραύ το πίστευε και έπρατε αυτό και σώθηκε, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και κάποια στιγμή θα φύγουμε εμείς και θα μπούμε στην προσευχή. Θα πάμε, γιατί όλοι κάνουμε ταμείο, ευχαριστούμε τον Θεό. Θα μπει στην προσευχή και άλλαξε. Και αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Θα έρθει η ώρα να δοξάζουμε τον Κύριο και να δούμε τους δικούς μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο Κύριος αυτές τις τελευταίες μέρες, αγαπητοί αδελφοί, θα κάνει μεγαλεία. Μη λες ότι πώς να σωθεί το παιδί μου. Ξέρεις τι κάνει. Καπνίζει, συνεχτάει. Δύσκολα. Μη λες αυτό το πράγμα. Το αίμα του Χριστού είναι δυνατό. Ευχαριστούμε τον Κύριο να κάνει τα πάντα. Εσύ μόνο στην ώρα της προσευχής να κοιτάξεις το γιο σου ότι είναι στην εκκλησία γονατισμένος, ευχαριστούμε τον Θεό. Να το βλέπεις διαφορετικά, ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητοί αδελφοί, να βάλουμε αυτό το λόγο μέσα στην καρδιά μας και θα δούμε μεγαλεία στο όνομα του Χριστού. Είμαστε μαθητές. Και ο μαθητής, μετά το μάθημα, πάει σπίτι του, κάνει homework, που λέμε, γιατί την άλλη μέρα έχει εξετάσεις, έχει διαγωνισμούς. Μαθαίνουμε, αλλά περνάμε την άλλη μέρα σε δικαιμασίες, σε δυσκολίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί, η ζωή μας. Βεβαίως, ο Θεός θα σώσει τους δικούς μας. Το πιστεύω εγώ. Και εγώ, αγαπητοί αδελφοί, από σήμερα, μάρθες ο Θεός, έχω αλλάξει την προσευχή μου. Έχω αλλάξει την προσευχή μου. Και θα δούμε μεγαλεία με τη χάρη του Θεού. Και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, από τη στιγμή που θα το κάνουμε και θα δούμε το χέρι του Θεού, δεν σημαίνει ότι προβλήματα δεν θα υπάρχουν. Τα προβλήματα θα υπάρχουν μέχρι τελευταία ώρα που θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και να χαίρεστε όταν υπάρχουν προβλήματα. Γιατί θα δείτε το χέρι του Θεού, ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί αν όλα ρόδινα, πώς είσαι, δόξα στον Θεό, όλα καλά, όλα καλά. Όταν ακούω όλα καλά, δεν μ' αρέσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί μέσα στις δικαιμασίες αυξάνει η πίστη μας. Μέσα στις δικαιμασίες βλέπουμε ότι ο Θεός ενεργεί, ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε αυτή η γυναίκα ευλογημένη. Λέει, και όταν έφτασε στην πόρτα της πόλης, είδε νεκρός ένας μονοχωριός σε μια χείρα. Μια χείρα, μια γυναίκα. Φοβερό πρόβλημα. Μόνη της. Πολλές φορές σκέφτεσαι και λες, Κύριε, είμαι μόνος μου. Μπορεί να έχεις τον άντρα σου, αλλά λες, είμαι μόνος μου. Έχω αυτό το πρόβλημα. Και αυτή η γυναίκα ήταν χείρα και πέθανε ο γιος της. Μοναχό γιο. Δεν είχε άλλο γιο. Πέθανε ο άντρας της. Έχασε τον άντρας της. Και τώρα έχασε τον γιο της. Μα τι Θεός είναι αυτός. Γιατί, Θεέ μου, επιτρέπεις προβλήματα και δικαιμασίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητοί αδελφοί, εμείς ένα μένουμε στα πόδια του Κυρίου και λέμε, Κύριε, ευχαριστούμε για κάθε τι του επιτρέψει στη ζωή μας. Γιατί δεν ξέρουμε ο Θεός τι θέλει να βγάλει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, εδώ όταν έφτασε ο Κύριος και μπροστά του ήταν ο νεκρός, λέει ο Κύριος εδώ, και ήταν, μας λέει ότι ήταν όχλος πολλής μαζί της από την πόλη. Πρέπει να ήταν αυτή η γυναίκα καλή γυναίκα. Στη κηδεία του γιο της ήταν πάρα πολύ κόσμος μαζί της. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μπορεί να είναι πολύ γύρω σου στο πρόβλημα που έχεις. Το θέμα δεν παίζει ρόλο πόσο είναι γύρω σου. Παίζει ρόλο να είναι ο Χριστός μαζί σου στο πρόβλημα.
Καλό είναι να πάμε να παρηγορήσουμε κάποιος το πρόβλημα που έχει. Να πάμε 10 άτομα να παρηγορήσουμε. Καλό είναι. Το θέμα ο Χριστός να είναι μαζί μας. Γιατί στο πρόβλημα μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει λύση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκεί τη στιγμή είδε ο Κύριος, είδε αυτή τη γυναίκα που έκλαιγε. Έκλαιγε, έχασε το παιδί της. Και όταν τη είδε ο Κύριος, σπλαχνίστηκε. Σπλαχνίστηκε. Και της είπε, μη κλαις. Γι' αυτό με τη χάρη του Θεού σήμερα, ό,τι πρόβλημα έχεις, μη κλαις. Δόξασε τον Κύριο για το πρόβλημα που έχεις. Γιατί αν κοιτάμε γύρω μας, υπάρχουν και άλλοι αδέλφια που περνάνε πιο δύσκολα. Κάποιοι έχουν οικονομικά προβλήματα. Κάποιοι είναι ασθενείς. Κάποιοι έχουν άλλα προβλήματα. Τι να πω, αγαπητοί αδελφοί. Εγώ αυτές τώρα, πριν μία εβδομάδα, μη είπε ο γιατρός ότι έχω κύλι από τα βάρη. Πιστεύω ο Κύριος θα με θεραπεύσει. Όλοι έχουμε κάτι, έχουμε, και λέω, Κύριε, ευχαριστώ. Κάτι θέλεις να βγάζεις. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, ό,τι έχουμε πρόβλημα, να τα φέρουμε στον Κύριο. Εδώ βλέπουμε σε αυτό το κομμάτι ότι ο Κύριος ήρθε, σπλαχνίστηκε και είπε, μη κλαις. Πλησίαζε, άγγιξε το θέρετρο και είπε προς τον νέο, σήκω. Αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος έκανε το θαύμα. Ανάσταση. Έκανε ανάσταση στον νεκρόν, προσέξτε, χωρίς να το ρωτήσει η μητέρα του. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Υπήρχε πρόβλημα, αλλά αυτός που έχει το πρόβλημα δεν πήγε στον Χριστό. Το πρόβλημα ήρθε μπροστά στον Χριστό. Αλλά η ίδια δεν πήγε στον Χριστό, ούτε ρώτησε τον Κύριο, Κύριε, ανέστησε το παιδί μου. Αυτή η γυναίκα μόνο έκλαιγε από το πόνο της. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ο Θεός είναι αγαθός και καλός. Δεν τη ρώτησε, έκανε το θαύμα, ευχαριστούμε τον Θεό. Μία γυναίκα που δεν γνώριζε Χριστό. Αυτή η γυναίκα δεν γνώριζε τον Χριστό. Γιατί αν το γνώρισε, αν ήξερε για αυτόν, όταν θα τον έβλεπε θα έτρεχε. Κύριε, σε παρακαλώ, ανέστησε το παιδί μου. Δεν ήξερε. Αλλά ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Θεό, έκανε το θαύμα. Και εδώ έρχομαι. Εάν αυτή που δεν γνώρισε και δεν ρώτησε και ο Κύριος έκανε το θαύμα, πώς μάλλον εσύ που γνωρίζεις, που είσαι παιδί του Θεού, που είσαι μαθητής του Ιησού Χριστού, που δέχτηκες τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα σου, εάν θα σε το ρωτήσει, δεν θα κάνει αυτό το θαύμα για σένα. Όποιο πρόβλημα είναι. Εδώ είναι ανάσταση νεκρών. Δεν είναι θεραπεία κύλι, δεν είναι θεραπεία πονοκέφαλο ή καρκίνο ή οικονομικό πρόβλημα. Εδώ μιλάμε για ένα νεκρός άνθρωπος. Και ο Κύριος τον ανέστησε χωρίς να τον ζητήσουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς μάλλον εμείς, αγαπητοί αδελφοί, που είμαστε παιδιά του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε φίλοι του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει, άπιστη, λέει, σας έδωσα το παιδί μου, λέει ένα εδάφιο. Μας έδωσε τον Ιησού Χριστό, πώς μάλλον να μας δώσει και τα άλλα. Αν έδωσε το Υιό του, δεν θα δώσει και τα άλλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα μας δώσει, αγαπητοί αδελφοί, εμείς να μείνουμε. Γιατί είπα στην αρχή ότι έχουμε αγώνα να φέρουμε τους δικούς μας. Θα έρθουν οι δυσκολίες, μη σκανδαλίζεσαι. Μη λες, Κύριε, πού είσαι. Μη παραπονιέσαι. Μείνε στα πόδια του Κυρίου. Και εδώ δεν ρώτησε αυτή, ο Θεός θα ανέστησε το γιο της. Και πώς μάλλον εμείς ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, όταν έκανε αυτό το πράγμα, λέει, έπεσε φόβο σε πολλούς, φόβο Άγιο, ευχαριστούμε τον Θεό. Και έπεσε φόβο στις πάντες και δοξάζαν τον Θεό. Και είπανε, σηκώθηκε η προφήτης ανάμεσά μας, ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητοί αδελφοί, εάν μένουμε στη θέση μας στη δυσκολία, ο Θεός θα κάνει μεγαλεία. Και αυτοί που είναι γύρω μας, όταν βλέπουν, ενώ έχεις οικονομικό πρόβλημα και είσαι χαμογελαστός. Αν είσαι άρρωστος, δόξα στον Θεό. Πώς δοξάζει αυτός τον Θεό. Ναι, αγαπητοί αδελφοί, να δοξάζουμε τον Θεό, γιατί όταν ο Θεός θα κάνει το θαύμα του, αυτοί που είναι γύρω μας θα δουν τη χάρη του Θεού και ήδη μετά θα δοξάζουν τον Θεό.
Και αυτό το γεγονός βγήκε έξω σε όλη την Ιουδαία και σε όλη την περίχωρα, ευχαριστούμε τον Θεό, και έμαθε ο Ιωάννης για αυτό το γεγονός. Ο Ιωάννης, ο μεγαλύτερος των προφητών. Ο Ιωάννης, ο πρόδρομος που ετοίμασε το δρόμο για τον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος που άκουσε τη φωνή του Πατέρα, που είδε την περιστερά, είχε τη μαρτυρία ότι αυτός είναι Υιός του Θεού του ζώντος. Είχε τη μαρτυρία, ευχαριστούμε τον Θεό. Ήξερε το έργο του. Βάπτισε εκεί στο Ιορδάνη. Έκανε το έργο του. Ξαφνικά ο Ιωάννης στη φυλακή. Μα γιατί? Μα εγώ κάνω το έργο του Θεού. Μα εγώ είμαι στο θέλημα του Θεού. Μα αγωνιστεύω, προσεύχομαι, τρέχω, βαγγελίζω. Γιατί είμαι στη φυλακή? Ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητοί αδελφοί, πάντα να δοξάζουμε τον Θεό σε οποιοδήποτε πρόβλημα βρισκόμαστε. Δεν ξέρουμε ο Θεός τι θα κάνει, ευχαριστούμε τον Θεό. Να θυμάστε ο Παύλος, το Βαρνάβα, όταν στο δεύτερο ταξίδι μπήκαν στη φυλακή. Ενώ ο Θεός τους οδήγησε. Πέρνα στη Μακεδονία, είδε έναν ύπνιο. Πέρνα και περάσανε εκεί και φάγανε ξύλο, αγαπητοί αδελφοί, και μπήκαν φυλακή. Αλλά αυτοί μέσα στη φυλακή δοξάζανε τον Θεό. Μπορείς να δοξάσεις τον Θεό μέσα στο πρόβλημα? Δόξασε τον Θεό. Μα αδελφέ, πονάω. Δόξασε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να το δοξάζεις τον Κύριο. Και ο Κύριος τι έκανε? Έκανε σεισμό μεγάλο και τους ελευθέρωσε και σώθηκε η ψυχή αυτή. Ο Ιωάννης είναι στη φυλακή. Μαθαίνει έξω, γίνονται θαύματα. Αναστήθηκε νεκρός. Ο Χριστός κάνει θαύματα έξω και εγώ είμαι μέσα στη φυλακή. Γιατί? Και αγαπητοί αδελφοί, αυτός ο άνθρωπος στέλνει δύο μαθητές και λέει, πηγαίνετε στον Χριστό και ρωτήστε, εσείς είσαι ή να περιμένω άλλον? Μέσα στη δυσκολία μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να χάσει την πίστη του. Γι' αυτό όποιο πρόβλημα περνάμε, αγαπητοί αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, να δοξάζουμε τον Κύριο. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Ο Παύλος ζήτησε από τον Κύριο να τον θεραπεύσει. Αρκεί σε σε η χάρη μου. Αρκεί σε σε η χάρη μου. Εσύ ο ίδιος ο Ιωάννης είπε, γιατί ομολόγησε ο ίδιος όταν τον ρωτήσανε, εσύ είσαι ο Χριστός? Λέει, όχι. Δεν είμαι εγώ. Ομολόγησε ο ίδιος. Αλλά θα έρθει αυτός και αυτός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει ότι εγώ θα λατώνομαι, αυτός θα μεγαλωθεί. Ήρθε ο Χριστός. Αλλά ο Ιωάννης, τι έκανε, αγαπητοί αδελφοί? Είπε στον Ιωάννη και στον αδελφό του ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο Υιός του ζώντος, πηγαίνετε πίσω του. Και αυτοί πηγαίνουν μαζί με τον Χριστό, οι μαθητές. Ο Ιωάννης δεν πήγε όταν ήρθε ο Χριστός πίσω του, αγαπητοί αδελφοί. Η δουλειά σου ήταν να ετοιμάζεις, αλλά όταν ήρθα εγώ, πλέον πρέπει να είσαι μαζί μου. Δεν πρέπει, Ιωάννης, εσύ να έχεις μαθητές. Ο Ιωάννης εδώ στέλνει δύο μαθητές. Τι να μαθαίνουν στα πόδια σου, Ιωάννη? Πλέον οι μαθητές σου πρέπει να είναι οι μαθητές μου. Όπως έστειλες δύο, πρέπει να στείλεις όλους. Τόσα χρόνια είσαι ένα μαθητής σε αυτή τη θρησκεία ή σε άλλη θρησκεία ή σε άλλη ιδεολογία. Τώρα πλέον όπου γνώρισε τον Χριστό πρέπει να είσαι μαθητής του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτός στέλνει δύο μαθητές. Ρωτήστε, αυτός είναι? Μα πώς είναι δυνατόν? Άνθρωπος έχει αποκάλυψη. Και όλοι μας έχουμε αποκάλυψη ότι αυτό που κατοικεί μέσα μας είναι το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε αποκάλυψη ότι αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό είναι Υιός του Θεού του ζώντος. Είναι ο Λόγος που σαρκώθηκε. Αυτός που σταυρώθηκε, αναστήθηκε. Έχουμε την αποκάλυψη. Το πιστεύουμε. Και αυτός είχε την αποκάλυψη, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά στη δοκιμασία τι έκανε? Έπεσε. Στη δυσκολία έπεσε. Ιωάννη, εσύ που είδες, έπεσες? Εάν Ιωάννη έπεσε, πως μάλλον εμείς θα πέσουμε? Όχι, αγαπητοί αδελφοί. Ο Ιωάννης έπεσε γιατί κοιτούσε στο πρόβλημα. Μην κοιτάς το πρόβλημα πως Πέτρος. Ο Πέτρος έδωσε το λόγο. Ο Κύριος έδωσε τον λόγο στον Πέτρο, λέει, Πέτρε, έλα, όταν τον είδε πάνω στη θάλασσα εκεί.
Του λέει, έλα, το έδωσε το λόγο. Και ο Κύριος μας έδωσε το λόγο ότι θα είμαι μαζί σας. Ό,τι αν γίνεται στη ζωή σας, θα είμαι μαζί σας, ευχαριστούμε τον Θεό. Και του λέει, έλα. Και ο Πέτρος περπάτησε πάνω στη θάλασσα. Πάνω στα κύματα περπάτησε. Και ξαφνικά, αγαπητοί αδελφοί, όταν κοιτούσε δεξιά-αριστερά, τι έκανε, βολιάξε. Μα πώς Πέτρος περπάτησες και την ίδια στιγμή βολιάξες. Ναι, αγαπητοί αδελφοί, αυτή είναι η καρδιά μας. Αυτή είναι η καρδιά μας. Γι' αυτό ο Κύριος να αλλάξει την καρδιά μου. Δεν θέλω εγώ τέτοια καρδιά, αγαπητοί αδελφοί. Θέλω μια καρδιά να εμπιστεύεται στον Κύριο μέσα στα προβλήματα, μέσα στις δυσκολίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να πω, Κύριε, φύλαξε την καρδιά μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ο Κύριος είναι αγαθός. Ο Κύριος είναι αγαθός. Άπλωσε το χέρι του το δυνατό και σήκωσε τον Πέτρο. Για σήκωσε ένας άνθρωπος που είναι, βολιάζεται μέσα στον νερό. Τον σήκωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο Κύριος έχει δύναμη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον σήκωσε, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά εδώ ο Ιωάννης, εσύ είσαι. Είναι δυνατόν, αγαπητοί αδελφοί, να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλος. Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις δικαιμασίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ήρθαν αυτοί οι δύο και είπανε, μας έστειλε ο Ιωάννης και ρωτάμε αν είσαι εσύ ή να περιμένουν κάποιον άλλον. Οι δύο αυτοί έρχονται στον Κύριο. Εκτελούν τις εντολές του Ιωάννη. Πήγανε στον Χριστό και ρωτάγανε. Και ο Κύριος και εκείνη τη στιγμή, και λέει στο 21, προσέξτε, αυτοί ρωτάνε, εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα, ο Κύριος θεράπευσε πολλούς από ασθένειες, έδιωξε κακά πνεύματα, έδωσε φως στους τυφλούς και είπε ο Ιησούς Χριστός, υπάγεται και πέστε του Ιωάννη τι βλέπετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εσείς είστε η Εκκλησία του Χριστού. Εσείς είστε η Εκκλησία του Χριστού. Που είστε αγορασμένοι με το αίμα του Χριστού. Αγαπητοί αδελφοί, τα έργα μας θα μιλήσουν για μας. Όχι εμείς θα μιλήσουμε. Αλλά από τη στιγμή που θα αλλάξουμε τρόπος προσευχής και θα μπούμε στα Άγια των Αγίων και να αρχίζει ο Κύριος να κάνει θαύματα στην Εκκλησία του, στο λαό του, αυτά τα γεγονότα μόνο τους θα μιλήσουν και θα φανερώσουν ότι εδώ είναι η Εκκλησία του Θεού, εδώ είναι ο Ιησούς ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος δεν τους είπε, εγώ είμαι. Δεν τους είπε. Τους είπε, τι βλέπετε, ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητοί αδελφοί, γι' αυτό από τα καλά έργα σας θα ξέρουν ότι είστε μαθητές μου. Ευχαριστούμε. Από την αγάπη σας θα ξέρουν ότι είστε μαθητές μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητοί αδελφοί, αυτές τις τελευταίες μέρες να ζητήσουμε με τη χάρη του Θεού, τη δύναμη του Θεού, ευχαριστούμε τον Θεό, να κάνει μεγαλεία που κάνει ο Κύριος μεγαλεία ανάμεσά μας. Εδώ που ερχόμαστε και γονατίζουμε, ο Κύριος θεραπεύει, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος βαπτίζει με πνεύμα Άγιο, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος κάνει τα πάντα, δίνει φως στους τυφλούς και στους χολούς που περπατάνε και στους λεπρούς, ευχαριστούμε τον Θεό, και κάνει τα πάντα. Και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, με τα θαύματα που έκανε ο Χριστός, έδωσε την απάντηση. Και είπε ο Κύριος σε αυτούς ότι και νεκροί ανασταίνονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Αυτό θέλω να μείνω λίγο εδώ. Πτωχοί ευαγγελίζονται. Βεβαίως, θα μπούμε στην προσευχή και ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Αλλά πρέπει με τη χάρη του Θεού να ευαγγελίζουμε. Δεν είναι μόνο να σωθούν οι δικοί μας που θα σωθούν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά πρέπει και να ευαγγελίζουμε έξω. Χάνονται αυτοί που είναι γύρω μας. Χάνονται ο γείτονας εδώ. Χάνονται όλοι αυτοί που είναι γύρω μας. Πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, να τους ευαγγελίζουμε. Ο Κύριος τι είπε όταν κάλεσε κάποιος μαθητής. Του λέω, έλα πίσω μου. Του λέω, άφησε με, Κύριε, να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Λέει, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς. Δυστυχώς είναι νεκροί. Δυστυχώς. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, πρέπει με τη χάρη του Θεού να ευαγγελίζουμε, να μιλάμε για την αγάπη του Χριστού. Μα δεν ακούει. Τον μιλάω τόσο καιρό, δεν ακούει αυτός ο άνθρωπος. Δεν κατάλαβες, είναι νεκρός. Αλλά
Πρόσεχε κάτι. Αυτό που είναι μέσα σου είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν θα λαλήσεις, δεν θα λαλήσεις εσύ. Δεν θα πας με τη δική σου δύναμη. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο θα μιλήσει. Το Πνεύμα το Άγιο όταν θα μιλήσει θα ανεσταίνει τους νεκρούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, δεν εσχύνομαι στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος λέει, δεν εσχύνομαι στο Ευαγγέλιο γιατί είναι η δύναμη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη προς σωτηρίας. Γι' αυτό αγαπητοί αδελφοί, αυτές τις τελευταίες μέρες να ευαγγελίζουμε τους πτωχούς γιατί περιμένουν, όπως και εγώ ήμουν κάποτε πτωχός, αλλά ένας ευλογημένος άνοιξε το στόμα του και μου είπε ο Ισάμ, ξέρεις ότι υπάρχει Χριστός και ο Θεός να τον ευλογήσει την ώρα που μου μίλησε και με κάλεσε να έρθει στην εκκλησία και ευχαριστώ τον Θεό. Αλλά τι έκανα εγώ όταν άκουσα το κήρυγμα, πήγα και δοκίμασα. Όταν γονάτισα εκείνη την ευλογημένη νύχτα, λέω Κύριε, δεν ξέρουμε ποιον είσαι. Όπως ξέρετε είμαι πρώην μουσουλμάνος, δεν ξέρουμε ποιον είσαι. Αλλά ένα ξέρω. Εάν υπάρχεις, θέλω αυτό το βράδυ να έρθεις, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος εκείνη το βράδυ, την ευλογημένη ήρθε και με άλλαξε και το περίμενε να έρθει να μας παραλάβει. Γι' αυτό αγαπητοί αδελφοί, τώρα που θα φύγουμε, θα γονατίσουμε, από τώρα, από σήμερα, μπε στα Άγια των Αγίων και διεκδίκησε τις ψυχές και κάνε το έργο του Θεού και ευαγγέλισε στους πτωχούς, γιατί ο Κύριος έρχεται και ο Κύριος θα κάνει μεγάλη ανάμεσα το λαό του. Αμήν, Κύριε Θεέ μας.